Βρισκόμαστε στο Lidl στα Ιωάννινα. Ήρθαμε εδώ συγκεκριμένα επειδή υπάρχει σταθμός φόρτισης DC και AC και για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο θα βάλουμε το αυτοκίνητο να φορτίσει με DC φόρτιση. Να δούμε πόση ώρα θα μας πάρει. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο 57% μπαταρία αν θυμάμαι καλά και θέλουμε λίγο να γεμίσουμε γιατί αύριο έχουμε εκδρομή στα Τρίκαλα, Μετέωρα κτλ. Για πάμε να δούμε, θα μας βοηθήσει ο Ευάγγελος. Ωραία. Είναι βαρύ, πρόσεχε, θέλει δύναμη. Φτάνει το καλώδιο. Με το ζόρι. Ωραία, μπήκε. Σύνδεση επιτυχής. Ωραία, πάτα έναρξη. Οπ, κάτι ακούστηκε, κλακ, κλακ. Προετοιμασία φόρτισης, έναρξη επικοινωνίας με το αυτοκίνητο. Τώρα ο φορτιστής με το αυτοκίνητο κάνουν μια χειραψία, όπως λέμε, και ναι, ανταλλάσσουν δεδομένα. Οπ, έχουμε καλά νέα, παιδιά. Φορτίζει. Βλέπουμε το ποσοστό της μπαταρίας, κιλοβάτ δεν γράφει ακόμα, αλλά επικοινωνία έχει γίνει, ναι, 18 κιλοβάτ. Τέλεια. Σούπερ. Πρώτη φορά DC στο ID3. Πάμε να δούμε και μέσα στο αυτοκίνητο πόση ώρα θέλει για να γεμίσει. Λοιπόν, για να γεμίσει το όχημά μας, παιδιά, θέλει 1 ώρα και 40 λεπτά και η ταχύτητα φόρτισης είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα φόρτισης που έχει δεχτεί το ID3, 140 χιλιόμετρα την ώρα. Βάζουμε δηλαδή πιο πολύ αυτονομία από αυτά τα χιλιόμετρα που ερχόμασταν. Τέλειο, αυτή είναι η δύναμη του DC. Το καλό με το DC είναι ότι αυτό είναι μόνο 20 kW, οπότε δεν θα φύρουμε και πολύ την μπαταρία μας. Και η αυτονομία μας είναι 320 χιλιόμετρα, η ώρα είναι περίπου 1 η ώρα, οπότε θα δούμε πόσα αυτονομία θα βάλουμε δωρεάν και πόσο θα έχουμε φορτίσει περίπου μετά από 1 ώρα, διότι δεν θα πάμε μέχρι το 100%. One hour later. Βλέπουμε ότι η ταχύτητα έχει ανέβει, ουσιαστικά είναι στα 20 kW περίπου, δεν πέφτει και ας έχουμε ξεπεράσει το 83%. Τα 20 kW είναι λίγα σχετικά για τη φόρτιση αυτού του αυτοκινήτου. Και τα νέα είναι ως εξής. Έχουμε βάλει αυτονομία, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 460 χιλιόμετρα, δηλαδή έχουμε βάλει αυτονομία 140 χιλιόμετρων μέσα σε αυτή την ώρα, δωρεάν. Οπότε αυτή την ώρα που περιμέναμε, κάναμε και τα ψώνια μας στο Lidl, φορτίσαμε, ψωνίσαμε. Win-win που λέμε. Αλλιώς δεν θα ερχόμαστε εδώ να ψωνίσουμε. Πρέπει εδώ να πω ότι αυτή την ώρα, αν φορτίζαμε με ταχύτητα σούκο, αν δηλαδή το βράδυ εγώ που θα πάω σπίτι και θα το έβαζα στη σούκο, η μία ώρα φόρτιση DC 20 kW ισοδυναμούν σε 10 ώρες φόρτισης με την πρίζα σούκου των 2 kW. Οπότε, επειδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδρομή προς τα Μετέωρα, ήταν η κατάλληλη επιλογή. Δεν θα φτάσουμε άδειοι και δεν θα χρειάζεται να περιμένουμε 10 ώρες να φορτίσουμε. Θα μας κάνει τη διαδρομή μας πιο εύκολη και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γράψτε κάτω τα σχόλια στο YouTube, εγγραφή στο κανάλι, like κτλ. Bye!